Κυρίες και κύριοι, μία ακόμα περιπλάνηση στον χώρο της φιλοσοφίας και της θεολογίας μόλις ξεκίνησε, για μία ώρα περίπου. Θα είμαστε κοντά σας, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με θέματα των εορτών. Θα μιλήσουμε με τη βοήθεια του κυρίου Αντζακλή, που θα μας αναλύσει το θεολογικό κομμάτι, τα νοήματα των εορτών, τα μηνύματα των Χριστουγέννων. Θα δούμε πώς μπορούμε να βιώσουμε την ευφροσύνη, την χαρά των εορτών των Χριστουγέννων και όλων των εορτών που θα επακολουθήσουν αυτές τις μέρες. Στο τηλέφωνο που βλέπετε μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για τα θέματα των εκπομπών, για τα δώρα που δίνουμε, επειδή έρχονται και βιώνουμε όλη αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα, θα σας προσφέρουμε πολλά δώρα. Θα ρωτήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κύριε Τζακλή, καλησπέρα σας. Χαίρετε, καλησπέρα. Μία ακόμα εκπομπή ξεκινάει. Θα μας αναλύσετε εδώ, έχετε ετοιμάσει την μετάφραση όλων αυτών των ιερών κειμένων, να τα δούμε, να τα αναλύσουμε. Λίγο που πολύ κάποια από αυτά είναι γνωστά, τα ξέρουμε, θα τα ξαναδούμε και σήμερα. Αλλά αυτό που θέλω λίγο να σταθούμε, κυρία Τζακλή, φίλες και φίλοι, είναι το μεγάλο ζήτημα που εξετάζουμε εμείς, που έχουμε σπουδάσει, έχουμε ασχοληθεί και είμαστε ανατόμοι της ανθρώπινης ψυχής, με την κατάθλιψη των εορτών. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να βιώσουν, να συναισθανθούν, να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, την ενσάρκωση του Θείου Λόγου, τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να αποβάλουμε την κατάθλιψη, αυτό το μεγάλο ζήτημα που εωρείται, που απασχολεί, προβληματίζει πολλούς ανθρώπους, και εμείς εδώ σαν εκπομπή θα απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα για να βιώσουν οι συνάνθρωποι μας, κυρία Τζακλή και φίλες και φίλοι, καλύτερα Χριστούγεννα, καλύτερα Θεοφάνεια, όλη αυτή την ατμόσφαιρα να την καταλάβουν, την συναισθανθούν, γιατί έρχονται, παρέρχονται οι εορτές και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει τίποτα από όλη αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί δεν είναι μόνο όλα τα στολίδια, τα εορταστικά στολίδια που τα βλέπουμε στους δρόμους, αλλά μέσα μας η καρδιά μας να έχει μοναξιά, να έχει ένα κενό, συναισθηματικό κενό. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο, πριν περάσουμε και πάλι στον κύριο Τζακλή. Παράλληλα ακούμε και Κάλαντα, επειδή βιώνουμε την εορταστική ατμόσφαιρα. Ακούμε και κάποια όμορφα Κάλαντα, αυτό που θα κάνουμε και στις επόμενες εορταστικές εκπομπές. Στο τηλέφωνο λοιπόν που βλέπετε, περνάμε να δούμε σύντομα και την συγγραφική δραστηριότητα, τα δώρα των εκπομπών. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής, μιλάμε για την γαλήνη, την ηρεμία της ψυχής, τι είναι ψυχή, απαντάω στο ερώτημα αυτό. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε και για την έννοια του χρόνου, για τα έσχατα χρόνια. Τι πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος. Βλέπουμε ψευδοπροφήτες στην εποχή μας. Βλέπουμε ανθρώπους που λένε ότι έρχονται και λένε ότι είναι ο Μεσσίας ή οι Μεσσίες. Όλα αυτά θα τα δούμε την επόμενη Κυριακή. Το επόμενο βιβλίο, η έννοια του χρόνου, ο χρόνος που μέσω των ορμονών ο άνθρωπος βιώνει διαφορετικά το χρόνο, τα εξετάζω, το αναλύω σε αυτό το βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον νεοπλατωνισμό, με την ηρεμία, με την γαλήνη και την σιωπή στον νεοπλατωνικό φιλόσοφο τον Πλοτίνο, που εξέτασε και αναμόρφωσε τα κινήματα του, το μεγάλο κίνημα που ονομάστηκε νεοπλατωνισμός, αναμόρφωσε τα έργα του Πλάτωνος. Το επόμενο βιβλίο, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και πατερική θεολογία, η σχέση των δύο κόσμων, Πλάτωνος και Αριστοτέλης μέσα από τις τοιχογραφίες του Μεγάλου Μετεώρου. Το επόμενο βιβλίο, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας, πώς την εξετάζουμε και πώς την αναλύω. Και τέλος, ένα από τα έργα του κυρίου Αντζακλή, η αρχαία Ελλάδα και ο Χριστιανισμός, στο έργο αυτό, στο βιβλίο αυτό, που ο κ. Αντζακλής παρουσιάζει τις σχέσεις των δύο αυτών κόσμων. Όποιος τηλεφωνήσει τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο για μια ώρα περίπου, μπορεί να δει πληροφορίες για όλο το πακέτο της προσφοράς, για πολλά άλλα δώρα, που θα κερδίσετε πολλά δώρα, άλλα βιβλία, θα συνοηθεί το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και τέλος, πριν περάσω στον κύριο Τζακλή, να υπενθυμίσουμε για όποιον θέλει και επιθυμεί, μπορεί να προβάλλει τις σκέψεις, ιδέες, το κατάστημά του, ό,τι ακριβώς θέλει. Γιατί εμείς εδώ δίνουμε προσφορές, δίνουμε δώρα, ένα ελεύθερο βήμα που μπορούμε να προβάλλουμε βιβλία, οτιδήποτε. Μπορείτε λοιπόν να παρουσιάσετε αυτό που θέλετε, τις σκέψεις σας, τις ιδέες σας, την εργασία, το κατάστημά σας, για μία ακόμα προσφορά στους φίλους που θέλουν να παρουσιάσουν κάτι και δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, και αυτό το κάνουμε μέσα από τον τηλεοπτικό μας χρόνο. Περάσουμε λοιπόν στον κύριο Τζακλή. Κύριε Τζακλή, θα δούμε, έχετε ετοιμάσει όμορφα τα ιερά κείμενα. Ναι. Και θα πρέπει να κάθε άνθρωπο να ετοιμαστεί κάπως, γιατί αυτή η ζωή μας δόθηκε για να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά πνευματικά
και να μην μείνουμε στο σκοτάδι, αλλά να περάσουμε προς το φως, στη φωτεινή πλευρά της ζωής. Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε? Θέλω πριν πάμε στο κείμενο, γιατί ρωτάνε και κάποιοι φίλοι μας παίρνουν στο τηλέφωνο και σε λίγο ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα είναι η γνώση των πραγμάτων, δηλαδή η γνώση των πραγμάτων που συνέβησαν εκείνη την εποχή. Να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο, για να μην γελιόμαστε από μερικούς οι οποίοι λένε συμβολικό πρόσωπο είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο, αναφέρεται στους τέσσερις Ευαγγελιστές, αναφέρεται στον Ιώσυπο που είναι ιστορικός από την Ιερουσαλήμ, αναφέρεται στον Τάκητο, στο Σουετόνιο, στους ιστορικούς της αρχαίας Ρώμης. Έτσι, δηλαδή, τον παρακολουθούν τον Χριστό με διαφορά 30-40 χρόνων. Δηλαδή, ο ομένος Σουετόνιος, που είναι πιο νέος, λέει ότι πριν 40-50 χρόνια εμφανίστηκε στην Παλαιστίνη ένας διδάσκαλος, ο οποίος λέγεται ο Ιησούς και λοιπά, είχε μητέρα τη Μαρία και αναλύει και κρεμάστηκε και οι οπαδοί του λέγανε ότι αναστήθηκε κλπ. Έχουμε το τολερό Διεσούα, αγαπητέ Γιώργο μου, ναι, το οποίο τι κάνει, βρίζει τον Χριστό. Αλλά για μας, παρόλο που βρίζει τον Χριστό, συντελεί σαν ένα ντοκουμέντο για την ύπαρξη του προσώπου του Χριστού, γιατί μερικοί λένε ότι ο Χριστός είναι ένα συμβολικό πρόσωπο, λέει, δεν είναι ιστορικό, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Ηρακλής. Αλλά και ο Ηρακλής, ξέρετε, δεν ήταν πρόσωπο συμβολικό, ήταν ιστορικό πρόσωπο και αυτός. Και ο Διόνυσος ήταν ιστορικό πρόσωπο. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγει μια ολόκληρη εκστρατεία, ένα ολόκληρο κίνημα, δίχως έναν κεντρικό άνθρωπο ο οποίος να εδράζεται πάνω σε αυτόν. Δεν μπορούσε να γίνει η εξάπλωση του Ελληνισμού δίχως τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν μπορούσε να γίνει δίχως τον Απολέοντα αυτό που έγινε, οι πόλεμοι κλπ. Κάποιος ηγέτης υπάρχει λοιπόν πίσω από κάθε πράγμα το οποίο φαίνεται και διχοτομεί την ιστορία, όπως είναι και ο Χριστιανισμός. Αλλά το μέγα μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας, που θα περάσουμε τώρα να δούμε τη γέννηση του Χριστού, είναι το υψηλότερο και ευγενέστερο, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, διότι αυτό το πράγμα το είχε προσκεφτεί ο Θεός πριν να δημιουργήσει τη δημιουργία, ότι θα γινόταν ο ίδιος άνθρωπος και θα κατέβαινε στη γη. Όταν λοιπόν το ανακοίνωσε, λέει, στους αγγέλους αυτό το πράγμα, που είναι μεγάλη, έχουμε πάει σε βάθος τώρα, αυτό είναι βαθύ φαινόμενο, πάμε στην άλγευρα, έτσι, της θεολογίας. Όταν το ανακοίνωσε, λέει, στους αγγέλους, τότε ο σφόρος εξεμάνει εναντίον του Θεού, ναι, επειδή ζήλεψε τον άνθρωπο, ο οποίος όχι μόνο θα γεννιόταν επάνω στη γη σαν άνθρωπος, αλλά θα είχε και την προστασία ενός ενσαρκωμένου Θεού, του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, ο Υιός του Θεού, ο Θεός και Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για να βοηθήσει τον άνθρωπο, θα ερχόταν στη γη. Και από τότε ο σφόρος έπεσε, διότι όταν οι άγγελοι θαύμασαν, λέει, από αυτό το γεγονός, το θαυμαστό έργο της Σοφίας, το οποίο αφανερώθηκε κατά αποκάλυψη στον ουρανό, έτσι, τότε έλαβε αφορμή ο σφόρος να φθονήσει την υποστατική ένωση του Θεού με τον άνθρωπο. Δηλαδή, θα μας κάνεις τώρα θεάνθρωπο? Ναι. Γιατί δεν έκανες ως φορά άνθρωπο, ας πούμε, λέει ο σφόρος. Κατάλαβες? Γιατί θες να κάνεις τον άνθρωπο ανώτερο από μένα, ναι, παραδείγματος χάρη, λέει ο σφόρος. Και πάνω. Ναι, ακριβώς γι' αυτό ο σφόρος πενεύτηκε, θέλησε να κάνει αντίδραση απέναντι στο Θεό και έπαθε αυτή τη συμφορά που έπαθε, έπεσε στη γη ως δαίμονας. Ως δαίμονας. Ναι. Πριν περάσετε στο κείμενο. Πριν περάσετε, αμέσως περνάμε σε μισό λεπτό στο κείμενο, απλά πριν περάσουμε στο κείμενο και το δούμε και το αναλύσουμε, για να δούμε τα γεγονότα που τα γνωρίζουμε οι περισσότεροι, απλά να δούμε τα μηνύματα. Δύο λέξεις, λέει ο κ. Τσακλή, ότι πρώτον η ταπεινότητα που απορρέει από την εσάρκωση του λόγου, κάτι που απουσιάζει από την εποχή μας, και το ερώτημα που κατακλείζει αυτή τη στιγμή το τηλεφωνικό κέντρο από πολλούς φίλους είναι πώς μπορούμε να αποδιώξουμε την κατάληψη των εορτών που το βλέπουμε παντού και ποικιλοτρόπως. Με δύο λόγια μπορούμε να δούμε τα κομβικά σημεία. Είναι ότι πολλές φορές κατά τη διάρκεια των εορτών αισθανόμαστε κάποιες αναμνήσεις. Πολλές φορές παίζει ρόλο για την κατάληψη η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, οι οικογενειακές παραξηγήσεις που δημιουργούνται πολλές φορές, είναι οι οικονομικές δυσκολίες, η μοναξία του ανθρώπου, οι δυσλειτουργικές οικογένειες, η κατάληψη και άλλες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις και επίσης είναι και η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή. Άρα, το συμπέρασμα από όλα αυτά που βγαίνει, που απορρέει, είναι για να μπορέσουμε να βιώσουμε, να συναισθανθούμε και από τη γνώση που είπε ο κ. Ατζακλής, η γνώση των πραγμάτων, η γνώση της κατάστασης, να γνωρίζουμε τα ιερά κείμενα, τι εορτάζουμε τελικά. Και δεύτερον, να υπάρξει μια ενότητα μεταξύ των οικογενειών. Να υπάρξει μια αγάπη,
να επανέλθει πάλι το αρχέτυπο, η αρχαίγονη κατάσταση των οικογενειών, να μπορούν οι άνθρωποι να βιώνουν τις εορτές όλοι μαζί, να υπάρξουν πιο λειτουργικές οικογένειες που ένας να ενδιαφέρεται για τον άλλον και με την εναλλαγή και με την συνομιλία με πρόσωπα των ιδίων ενδιαφερόντων μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάθλιψη και να ανταλλάξουμε απόψεις. Άρα η αγάπη, η ενότητα που εκλείνει την εποχή μας, η ταπεινότητα, παντού υπάρχει σήμερα εγωισμός και ο άνθρωπος προσπαθεί να αλλάξει, αλλά δύσκολα μετανοεί, δύσκολα αλλάζει και υπάρχει στροφή στην ζωή του, στο βίωμά του, σε αυτά όλα που σκέφτεται, στις εμπειρίες του. Δύσκολα του λέμε πολλές φορές κάποια πράγματα να αλλάξει, να υπάρξει μεταστροφή και δεν αλλάζει. Εμένει στις ίδιες απόψεις. Άρα λοιπόν το να βρούμε ανθρώπους, φίλους, γνωστούς, να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε μια προσπάθεια. Πολλές φορές έχουμε κάνει εδώ κάλεσμα με τον κύριο Ατσακλή, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε σε μια εθελοντική βάση, ποτέ δεν έχουμε αμυφθεί, ποτέ δεν έχουμε πάρει το παραμικρό χρηματικό ποσό, τίποτα. Προσπαθούμε εδώ πέρα να μεταλαμπαδεύσουμε, να μεταδώσουμε τις γνώσεις μας. Ο κ. Τζακλής είναι γιατρός, εγώ έχω ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα, για να μπορέσουμε να δώσουμε την χαρά, όπως λέει και το σημερινό στήριο, η χαρά των εορτών, που μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και όχι στεναχωρημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Να περάσουμε λοιπόν στον κύριο Τζακλή, να δούμε λοιπόν. Το χρονικό όλο από τις γεννήσεις του Χριστού να δούμε. Ναι. Από τον Τρεμπέλα διαβάζουμε, είναι στο Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο, όποιος θέλει να το δει. Ναι, ναι. Και στο σπίτι, αν έχει το Ευαγγέλιο. Είναι η γέννηση του Σωτήρος, το χαρμόσυνο μήνυμα στους ποιμένες. Ναι, ναι. Και οι άγγελοι που πηγαίνουν στους ποιμένες και δοξολογούν εκεί τον νεοτεχθέντα Ιησού Χριστό. Εγινόταν απογραφή εκείνη την εποχή του Αυγούστου Κέσαρος στην Παλαιστίνη. Γιατί ο Κέσαρας και οι Ρώμοι ήθελαν να ξέρουν πόσους υπηκόους είχαν για τους φόρους φυσικά, γιατί άλλο. Αυτοί κοιτάνε πάντα τους φόρους, αγαπητέ Γιώργο. Και ανέβηκε ο Ιωσής λοιπόν με τη γυναίκα του, τη Μαρία, ο νομικός πατέρας του Χριστού, διότι όπως έχουμε πει, είναι υπερφυσική η γέννηση του Κυρίου και θα τη δούμε σήμερα εδώ. Και για να απογραφεί και αυτός τους καταλόγους που έκανε εκεί πέρα ο τοπικός άρχοντας που λεγόταν Κυριναίος. Βλέπετε λοιπόν ότι ιστορικά τώρα αρχίζουν οι ιστορικές διασαφηνίσεις για να μην πει κάποιος ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο ανύπαρκτο. Είναι επί Αυγούστου Κέσαρος στην πρώτη απογραφή έγκυος η Παναγία. Επομένως, στην πρώτη απογραφή κοντά γεννιέται ο Χριστός. Ναι, έτσι. Και αυτό καλά το κάνει ο Λουκάς, γιατί ο Λουκάς βάζει μέσα, εκτός από το θεολογικό, βάζει μέσα και τι άλλο. Βάζει και ιστορικό στοιχείο. Και θεωρείται ένα είδος ιστορικός ο Λουκάς. Βάζει ιστορικό στοιχείο ακριβώς για να μην φαίνεται ότι είναι μια σκέτη διήγηση σαν παραμύθι, η οποία δεν έχει σταθμούς ιστορικούς. Σου μιλάει και σου λέει τώρα. Η απογραφή έγινε στη Βηθλεέμ, με τον Κυρίνιο, ο οποίος ήταν το πάρχη στη Βηθλεέμ, και με τον Αύγουστο Κέσαρα, ο οποίος ήταν στη Ρώμη. Επομένως, έχουμε δύο στοιχεία τώρα που μας καρφώνουν κατά κάποιο τρόπο, έτσι, ιστορικά, τι συνέβη εκείνη την εποχή. Για να γραφεί και αυτός σε φορολογικούς καταλόγους, ο Χριστός δηλαδή, και να γίνει και αυτός ένας citizen, ένας, πώς θα το πούμε, ένας πολίτης. Ένας πολίτης της επαρχίας εκείνης. Της επαρχίας, βέβαια. Ανέβη λοιπόν ο Ιωσήφ από τη Γαλιλαία, από την πόλη Ναζαρέτ και πήγε στην πόλη του Δάβη, δηλαδή τη Βηθλεέμ. Και εκεί, για να απογράψει τη Μαριά, τη γυναίκα του που ήταν αραγωνιασμένη με αυτόν, και το έγκυος, για να γίνει ούτε ο Κύριος τον οποίο ανεβάστε στους κόλπους φορολογούμενος από το ρωμαϊκό νόμο. Συνέβη δε, όταν αυτοί ήσαν εκεί, να συμπληρωθούν οι ημέρες και να γεννήσει αυτή. Δηλαδή, η Παναγία μας γέννησε ακριβώς την ημέρα των απογραφών. Και γέννησε τον ιόν της και τον περιτύλιξε με σπάργανα και τον έβαλε στη φάτνη, σε μια φάτνη. Όπως ξέρουμε από την παράδοση, έτσι, δεν υπήρχε μέρος, γιατί είχαν πάει πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί να καταγραφούν, και δεν υπήρχε μέρος για να κοιμηθούν το βράδυ. Και πήγανε και κοιμηθήκανε σε ένα στάβλο. Και ο Χριστός εσπαργανώθη με τα άχυρα. Ναι, για ζαγλή. Και ζεσθενόταν με τα χνότα των ζώων του ποδιού. Που δείτε την ταπεινότητά του, πώς ήρθε ουσιαστικά. Ταπεινά και αθόρυβα. Και αθόρυβα. Ναι. Υπήρχε και ένας άλλος λόγος. Ήθελε να παραπλανήσει και τον διάβολο. Ναι, ναι. Ο οποίος όταν τον είδε έτσι, λέει: αποκλείεται αυτός να είναι ο βασιλιάς που των Ιουδαίων που περιμένει, ας πούμε, περιμένουν οι προφητείες που έχουν να είναι ο Μεσσίας αυτός. Ο Μεσσίας θα έπρεπε να είναι ο βασιλικό γένος, να ανατραφεί κτλ. Ναι, ναι. Λοιπόν, και γέννησε λοιπόν εκεί πέρα η Παναγία,
σε αυτό το πανεδοχείο και θέλουν να περάσουν τη νύχτα. Αλλά υπήρχαν κάποιοι ποιμένες σε αυτή τη χώρα οι οποίοι έμεναν έξω στους αγούρους και φύλαταν τα ποιμνιά τους. Από τους λύκους τα προφύλασαν και λοιπά. Βράδυ έκαναν βάρδιες. Αυτή ήταν η νυχτερινή βάρδια. Και είδου άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε ευνηδίως και φως λαμπρό εξέστραπτο. Δηλαδή, ξαφνικά εκεί που καθόντουσαν αυτοί είδαν έναν άγγελο μπροστά τους και ένα φως. Καταλαβαίνετε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, οι ταπεινοί, οι ποιμένες, οι χωριάτες ας πούμε εκείνης της περιοχής, πόσο τρόμαξαν από αυτό το ξαφνικό γεγονός που συνέβη μπροστά τους. Ναι. Τους περικύκλωσε λοιπόν αυτό το φως και φοβήθηκαν υπερβολικά, αλλά κατάλαβαν αμέσως ότι δεν ήταν κάποιος άνθρωπος αυτός που βρίσκονταν εκεί, αλλά πια ύπαρξη ουράνια, υπερφυσική. Και τους είπε ο άγγελος, μη φοβάστε, το κλασικό δηλαδή, για να μην φοβόνται οι άνθρωποι, ο άγγελος τους καθησυχάζει και τους λέει, μη φοβάστε, υπάρχει λόγος που κατεβήκαμε εδώ, να χαίρεστε περισσότερο, γιατί σας φέρουμε μια χαρμόσυνη είδηση που θα προκαλέσει χαρά και σε εσάς και στο λαό του Θεού. Θα είναι η χαρά όλου του λαού, διότι γεννήθη σήμερα για εσάς σωτήρας. Η πρώτη λοιπόν εμφάνιση εξ ουρανού είναι ο άγγελος ο οποίος είχε έρθει στην Θεοτόκο και της είχε πει ότι θα γεννήσει Υιό Διαγίου Πνεύματος και θα το ονομάσουμε Ιησού, από την προφητεία του Ισαάκ, του Ισαΐα. Και τώρα η δεύτερη φορά που έρχεται άγγελος με αποστολή στους ποιμένες και το λέει αυτό, έτσι. Δηλαδή οι ποιμένες παίρνουν ένα μήνυμα το οποίο δεν το έχει πάρει ακόμα κανένα σχεδόν. Εκτός από την Παναγία που πήρε το μήνυμα από τον Γαβρίλ. Ναι. Και θα είναι η χαρά του λαού, λέει. Και θα είναι από το γένος του Δαβίδ. Και σε αυτόν εδόθησαν η επαγγελία από το Θεό. Είναι το γένος που θα προέλθει, το γένος του Δαβίδ. Από εκεί θα προέλθει ο Χριστός. Χριστός, υπό την αρχαιοελληνική έννοια, διότι είναι αρχαία ελληνική λέξη Χριστός, που σημαίνει και χρησμένος, εκείνος που έχει πάρει το χρήσμα. Που έχει πάρει το χρήσμα για τσάκλι. Αλλά όχι το χρήσμα από ανθρώπους, εδώ έχει διαφορά. Και εμείς παίρνουμε χρήσμα από ανθρώπους. Όταν πάμε να μας, ο παπάς και μας βάζει εδώ ένα σταυρό, σαν ευχέλαιο είναι και αυτό, και την ώρα της βαφτίσεως παίρνουμε χρήσμα. Αλλά αυτό είναι ανθρώπινο χρήσμα, ενώ εκείνο το χρήσμα που πήρε ο Χριστός ήταν θεϊκό χρήσμα. Διότι πήρε θεϊκή αποστολή ο Χριστός να έρθει στη γη και να διδάξει και να γίνει αυτός ο σωτήρας του κόσμου. Ναι, και εξάλλου κάνω μια παρένθεση πριν συνεχίσετε ότι είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές ότι υπάρχουν προφητείες για την έλευση του θεατρόπου και από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, από τις Σύμβυλες, από τον Πλάτωνα. Όλοι οι προφήτες μιλήσανε για τον Μεσσία. Γενικότερα και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναναλύσει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Χριστός είναι το πιο πολυπροφητευμένο πρόσωπο της γης. Βεβαίως. Καμιά αμφιβολία. Βεβαίως. Και η Παναγία είναι προφητευμένη, αλλά με λιγότερες προφητείες. Και ο Άγιος Ιωάννης είναι προφητευμένος. Θυμόσαστε που έλεγε ο Ισαΐας. Φωνή εν τη ερήμου. Και καλά κάνει και τονίζεται και από την αρχή της εκπομπής σου για τον υπερφυσικό τρόπο συλλήψης. Επειδή μιλάμε για τη γέννηση του ανθρώπου, για την ενσάρκωση. Ουσιαστικά και με αυτόν τον τρόπο ήθελε πριν κάνω μια παρένθεση και θα συνεχίσει αμέσως ότι θέλει να δείξει και ο Θεός. Ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά με το γεγονός ότι ο μονογενής Υιός ενσαρκώνεται και γίνεται άνθρωπος, ουσιαστικά θεώνεται και μπορεί ο άνθρωπος κατά χάρη να γίνει Θεός. Ουσιαστικά εξυψώνεται και η ανθρώπινη φύση με την ενσάρκωση του Θείου Λόγου. Άρα λοιπόν βλέπουμε και την μεγάλη διαφορά που έχουμε με τα ζώα, τα όντα. Να δείξουμε την εικόνα αυτή. Ναι, βεβαίως, για δείξτε. Που είναι η γέννηση, έτσι. Να μπορέσουμε να τη δείξουμε. Ο σκηνοθέτης, ναι, μας τη δείχνει πολύ τώρα. Ωραία, πολύ ωραία. Ξέρετε, λοιπόν, είναι η γέννηση του Χριστού. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε την ταπεινότητα και, και επίσης. Περιέχει τους πάντες, έτσι. Θέλετε να μιλήσετε. Όχι, πείτε λίγο, πείτε λίγο και την εικόνα. Ναι. Είναι ο Χριστός που είναι δεξιά, αριστερά από την Παναγία. Ναι. Είναι ο άγγελος που μιλάει στο βοσκό, στον ποιμένα. Έτσι, αυτό που περιγράψαμε πριν. Και είναι και οι τρεις μάγοι κάτω-κάτω, οι οποίοι έρχονται να δώσουν τα δώρα τους. Κρατάνε Σμύρνα, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Ναι, και επίσης πριν συνεχίσετε, βλέπουμε εδώ πέρα και στην εικόνα, όπως λέει η παράδοση του Ιησού Ιωσήφ, η προσωποποίηση του γέροντος, εκεί είναι ο διάβολος που του θέτει κάποιες αμφιβολίες. Ακριβώς. Γενικότερα, όπως μας λένε, κάποια κείμενα. Αλλά τον προλαβαίνει κατόναρ, στον ύπνο δηλαδή, στον ύπνο του βλέπει όνειρο από άγγελο, ο οποίος του λέει ότι πρώτα-πρώτα η Παναγία δεν πήγε με άντρα για να κάνει το Χριστό. Ναι, σωστά. Αλλά είναι εκ πνεύματος Αγίου και είναι, το παιδί αυτό είναι ιερό, λέει, και θα είναι σωτήρας και η βασιλεία του θα είναι αιώνια. Γι' αυτό πρόσεξε, του λέει του Ιωσήφ, μην κάνεις κάποιο λάθος, να πάρεις τη γυναίκα σου σαν να είσαι εσύ ο πραγματικός πατέρας. Διότι αν δεν έπαιρνε τη γυναίκα του ο Ιωσήφ, ότι ήταν πραγματικός πατέρας, υπήρχε φόβος να τη λιθοβολήσουν ως Μιχαλίδα την Παναγία.
Εάν δεν είχε άντρα και γεννούσε παιδί, ναι, γυναίκα, ναι, τότε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ επίφοβο και δεν την κρύβανε οι δικοί της, έτσι. Και την έβρισκε ο λαός και έλεγε πού είναι ο άντρας σου, και αυτή δεν μπορούσε να φέρει κάποιον για άντρα της, να αποδείξει ότι υπήρχε άντρας. Τότε λιθοβολούσαν τις γυναίκες, λοιπόν, οι οποίες ήταν. Δεν είχαν άντρα, αλλά ήταν έγκυες. Ναι, βεβαίως για τσακλή συνεχίζεται. Έτσι ήταν τα έθιμα τότε, ήταν πιο βάρβαρα βέβαια. Ναι, και τσακλή. Και αυτά τα βάρβαρα έθιμα έχουν μείνει κάπου πίσω στην Ανατολή, μου φαίνεται. Ναι, ναι, έχουν μείνει αυτά. Κάποια έχουν μείνει αυτά. Εκεί στους μη πολίτες τους αυτούς τους ανθρώπους. Και ξαφνικά λέει, εκεί που καθόταν ο ένας άγγελος, γίνανε πολλοί άγγελοι. Πήγε ένας για να μην τον τρομάξει και μετά πήγε μια χωρία άγγελων, οι οποίοι πετούσαν κιόλας από πάνω, υπερίπταντο, και δοξολογούσαν και λέγανε «Οσανά, δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία», που θα πει να είμαστε ευτυχισμένοι πλέον, διότι ήρθε να μας σώσει ο Υιός του Θεού εξ ουρανού, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Ξαφνικά λοιπόν συνενώθη με τον άγγελο εκείνο πλήθος στρατού αγγέλων εξ ουρανού, στρατός, ολόκληρος αγγέλος, στρατιά, ναι, οι οποίοι δοξολογούσαν τον Θεό και έλεγαν «Δόξα είναι στο Θεό και στον ύψιστο, στα μέρη του ουρανού, εκεί που κατοικούν άγγελοι, και στη γη ολόκληρη που είναι ταγμένη και ταραγμένη από την αμαρτία και τα βία απάθη της, και βασιλεύει, θα βασιλέψει η Θεία Ειρήνη». Θα έρθει η ειρήνη του Χριστού πλέον, η οποία, όπως είπαμε, είναι ειρήνη καρδιακή και ατομική. Δεν είναι αυτή η ειρήνη με το σήμα που έχουν οι πολιτικοί, αλλά ο Χριστός μιλάει ειδικά στην καρδιά του ανθρώπου μέσα, εκεί δίνει αυτή την ειρήνη του Χριστού, ειδικό σημάδι. «Δόξα λοιπόν εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Θα βασιλεύσει λοιπόν στη γη ο Θεός και λαμπρός θα εξευμενήσει και θα ευαρεστηθεί συναστρεφόμενος με τους ανθρώπους. Και συνέβη όταν οι άγγελοι έφυγαν από αυτούς προς τον ουρανό, οι άνθρωποι οι ποιμένες είπαν μεταξύ τους «Ας περάσουμε λοιπόν διαμέσου της Παιδιάδος μέχρι τη Βηθλεέμ», ήταν έξω από το Σιβάν αυτό, στην Παιδιάδα, έτσι, «και να πάμε να δούμε και να προσκυνήσουμε τον Κύριο, το Θεό δηλαδή που έγινε άνθρωπος». Και ήρθαν και κατόρθωσαν να βρουν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και τον Βρέτος τοποθετημένο στη Φάτνη, όπως ακριβώς τους είχε εξηγήσει ο άγγελος. Και όταν τα είδαν αυτά είπαν «Προλίγου ακούσαμε τόσα», και άρχισαν να γνωστοποιούν λεπτομερώς τα όσα είχαν λεχθεί για το παιδί αυτό. Και όλοι όσοι τα άκουσαν θαύμασαν από όσα λέχθηκαν από τους ποιμένες. Η Μαρία, εντωμεταξύ, που είναι το κύριο πρόσωπο εντωμεταξύ της υποθέσεως εδώ, διότι αυτή τώρα είναι εκείνη που αποτυπώνει και καταλαβαίνει τι πρόκειται να γίνει με το παιδί αυτό που γέννησε, έτσι. Γιατί το παιδί αυτό κρύβει πάρα πολλά μυστήρια για αυτήν μέχρι τώρα. Ναι, για τζαλή. Έχει πολλά μυστήρια. Της Μαρίας η εντύπωση υπήρξε βαθυτέρα. Διατήρη όλα στους λόγους αυτούς στην καρδιά της και στη μνήμη της και συνέκρινε αυτούς προς εκείνα τα οποία την ώρα του Ευαγγελισμού εγνώρισε για το παιδί. Εμβαθύνουσα περισσότερο στο συντελεστέν μυστήριο. Και γύρισαν πίσω, θα κάνω μια ανωτελεία για να μιλήσετε. Ναι, ναι. Και γύρισαν πίσω οι ποιμένες στο πίμνιο και δόξαζαν και ημινολογούσαν το Θεό για όλα όσα άκουσαν από τον Άγγελο και όσα είδαν τα μάτια τους, έτσι, και πήγαν στη Βηθλεέμ. Όταν πήγαν στη Βηθλεέμ, και τα οποία σαν ακριβώς όπως τους είπε ο Άγγελος. Τώρα, για μισό μόνο λεπτό θα πω εντάχει ότι όταν πήγαν στο ναό, η Παναγία πήρε το παιδί μετά και το πήγε στην εκκλησία, έτσι, όπως συνήθως πηγαίνουν οι λεχόνες το παιδί στην εκκλησία, ναι, μετά που γεννιέται για να το ευλογήσει ο παπάς, έτσι, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, παρουσιάστηκε εκεί κάποιος άνθρωπος, συνέβη, να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος λεγόταν Σιμεών. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος, λέει, και φύλατε τις εντολές του νόμου και ήταν ευλαβής. Αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι λέει η παράδοση, έζησε πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και περίμενε και είχε πει στο Θεό ότι εάν έρθει ο Μεσσίας, σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με ειδοποιήσεις. Ναι. Και μόλις έρθει ο Μεσσίας, εγώ θέλω να πεθάνω μετά, διότι θα έχω δει τη σωτηρία του κόσμου με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήθελε να δει το Μεσσία και να πεθάνει. Και πράγματι, ο Σιμεών ήταν εκείνος ο οποίος κράτησε στα χέρια του το Χριστό, το πεδίο το Χριστό. Ναι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ήταν συνηθισμένο να γίνονται στα πρωτότυπα. Θα τα συνεχίσουμε και στο δεύτερο μέρος, κυρία Τζακλή, γιατί σε ένα λεπτό περίπου περνάμε στο διάλειμμα. Βεβαίως. Πριν περάσουμε στο διάλειμμα, ναι, βλέπετε την εκπομπή στο μονοπάτι της Αλήθειας, στο τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Βλέπουμε παράλληλα το πακέτο της προσφοράς, τα δώρα της εκπομπής, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, κατά τους αρχαίους φιλοσόφους της Πατέρας Εκκλησίας. Το επόμενο βιβλίο, Έννοια του χρόνου, θα εξετάσουμε σε επόμενη εκπομπή για πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον ανθρώπινο χρόνο,
Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την φύση και την σιωπή στον Πλωτίνο, στον νεοπλατωνισμό. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την πατερική θεολογία, τη σχέση των δύο κόσμων. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας ιστορίας. Το έκτο βιβλίο της προσφοράς είναι το βιβλίο του κυρίου Ατσακλή, Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Μπορείτε να κερδίσετε πολλά δώρα, δωρεάν βιβλία, εικόνες, πολλές προσφορές. Αυτά μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αντισόπιτος και τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και τέλος, μπορείτε να προβάλλετε το κατάστημα της σκέψης, ό,τι θέλετε, στο τηλέφωνο που βλέπετε και να στηριχθεί και η εκπομπή και να μπορέσει η εκπομπή να συνεχίσει. Και περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής. Μείνετε κοντά μας. Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία σε λίγο και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα πώς μπορούμε να βιώσουμε το αληθινό μήνυμα των εορτών. Περνάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Τα 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. Αγαπητοί μου φίλοι, εδώ στο κανάλι 9, κάθε τρίτη βράδυ, η Δέσποινα Μοιραράκη με το πλατή μου χαμόγελο και τα όμορφα χειροποίητα χαλιά σας περιμένω. 10:30 με 12, κάθε τρίτη βράδυ, εδώ στο κανάλι 9. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Είμαστε στο δεύτερο μέρος. Τα ερωτήματα τρέχουν. Πολλά τα ερωτήματα κατακλείσουν το τηλεοπτικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους. Έχουμε σημειώσει. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο, γιατί οι φίλοι ρωτούν, ανησυχούν, προβληματίζονται. Εμείς εδώ δεν κάνουμε επαναλήψεις. Συνεχίσουμε να κάθεται εδώ, κυρία Τζακλή, όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Μέσα από την εθελοντική βάση δική σας, τη δική μου. Όποιος θέλει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί εδώ δεν αμοιβόμαστε, έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, για να μην βγουν και παρεξηγήσεις. Στο τηλέφωνο που βλέπετε μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες. Σε λίγο θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με έναν άνθρωπο που βιώνει με το δικό του προσωπικό στοιχείο, δίνει την ψυχή του για τον άνθρωπο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, που σχετίζεται και με την αποστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Θα μας τα πει σε λίγο. Έναν άνθρωπο που δίνει την περισσέμα της καρδιάς του. Σε ένα λεπτό περνάω και στον κύριο Ατζακλή. Βλέπετε, βλέπετε το τηλέφωνο, τα δώρα της εκπομπής, βλέπετε τα βιβλία που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες τώρα αν τηλεφωνήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η ουσία και η θανασία της ψυχής. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την έννοια του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει αρχαία ελληνική φιλοσοφία, φυσική σιωπή στο πλωτίο. Πώς μπορούμε να ζήσουμε μια ήρεμη ζωή ουσιαστικά. Το επόμενο βιβλίο έχουμε να κάνουμε την αρχαία Ελλάδα και τον χριστιανισμό, θέματα μεθοδολογίας, φιλοσοφίας, ιστορίας. Τα βιβλία αυτά είναι φιλοσοφικά, θεολογικά, ψυχολογικά. Και αρχαία Ελλάδα και χριστιανισμό στο βιβλίο του κυρίου Ατζακλή. Γράψει και άλλα βιβλία. Και μάλιστα μου έχουν κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Ατζακλής έχει γράψει και διάφορα DVD, έχει δημιουργήσει, τα οποία μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περνάμε στον κύριο Ατζακλή. Ναι. Για να δούμε, θέλετε να συνεχίσετε. Ναι, μιλάγαμε για τον Σιμεών. Ναι. Ο Σιμεών είναι μια προσωπικότητα μεγάλη. Μέσα στο Ευαγγέλιο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ιδανικό, δηλαδή θέλει να δει το σωτήρα και να πεθάνει. Ναι. Και έζησε αρκετά χρόνια, πάνω από 100, και τελικά τον είδε.
ευχαριστήθηκε ναι, ναι. κλπ. Θαυμάζω εγώ τους ανθρώπους αυτούς που έχουν κάποιο σκοπό στη ζωή τους. Να δω κάτι, λέει, και μετά ας πεθάνω. Να δω, ας πούμε, τα παιδιά μου αποκαταστημένα, λέει ο ένας, ο άλλος έχει κάποιο άλλο όνειρο κλπ. Έχει μια ανάγκη, πάντα ο άνθρωπος έχει μια ανάγκη να δει κάτι σε αυτόν τον κόσμο και να ευχαριστηθεί. Διότι τα περισσότερα πράγματα είναι θλιβερά σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι το ξέρουμε. Σαφώς. Τώρα δεν χρειάζεται. Γι' αυτό ας μην κάνουμε και εμείς την εκπομπή μας σήμερα θλιβερή, κύριε Φουδουλάκη, να την κάνουμε λιγάκι χαρούμενη. Ναι, 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 έτσι. Μιας και είναι γιορτάσιμη εκπομπή, να ξεχάσουμε τα πάντα. Έχετε προσέξει και κάτι άλλο? Ότι δεν γίνονται πολλές. Δεν γίνονται δολοφονίες, δεν γίνονται πολλές εξεγέρσεις στην εποχή αυτή. Ηρεμεί ο κόσμος. Ναι, ναι. Πραγματικά ηρεμεί, και αυτό το χρωστάει βέβαια στο ότι ο Χριστός δίνει το μήνυμα της ειρήνης πάντοτε στους ανθρώπους και ακτινοβολεί αυτό το μήνυμα της ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε ότι οι Ιαπωνέζοι, δεν ξέρω για τους Κινέζους, οι Ιαπωνέζοι κάνουν Χριστούγεννα. Ναι, ναι. Το ξέρετε, μπορεί να μην είναι χριστιανοί άνθρωποι, μπορεί να το κάνουν εμπορικά. Ναι, ναι. Αλλά κάνουν Χριστούγεννα όμως. Αν πάτε τώρα στο Τόκιο, είναι στολισμένο το Τόκιο. Έχει βάλει ο Βασίλειδες κλπ. Πρέπει να αφήσουμε μέσα στις οικογένειες, γιατί υπάρχει παντού λογομαχίες και τυπικίες. Ναι. Πρέπει να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, όπως είπατε και η Ατσακλή, να ζήσουμε, να βιώσουμε τα Χριστούγεννα και να συναισθανθούμε, να καταλάβουμε όλοι μας ότι είμαστε άνθρωποι, δεν υπάρχει τελειότητα και να μπορούμε να συγχωρούμε. Να συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας, τον άντρα μας κτλ. Δεν... Η ανοχή και η συγχωρητικότητα. Δεν είναι και Ατσακλή. Βέβαια είναι. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι τα ξέρουν όλα ή είναι τέλειοι κτλ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε άνθρωποι και όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της εποχής μας. Πήρε λοιπόν ο Σιμεών το παιδί Ιησού στα χέρια του, το βρέφος αυτό έτσι, και είπε. Ναι, ναι και Ατσακλή. Ναι και Ατσακλή. Ελευθερώσέ με από τους δεσμούς του σώματος, Κύριε. Μιλάει στο Θεό. Εμένα το δούλο σου, Δέσποτα. Διότι με το λίγο να αποθνίσκω, σύμφωνα με το λόγο που μου είπες, ότι θα πεθάνω μετά που θα δω τον Χριστό. Ναι. Αυτό το νι να απολύγεις έχει μείνει κλασικό έτσι. Ναι, βέβαια. Είναι γνωστό αυτό, ναι. Τώρα δηλαδή, λύσε με από τα δεσμά της ζωής για να φύγω προς την αιωνιότητα, να έρθω κοντά σου. Αυτή ήταν η προσευχή του όταν έπιασε στα χέρια, σήκωσε τα μάτια του πάνω και είπε: Νιν απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Είδαν οι οφθαλμοί μου τον ενανθρωπίσαντα Υιό σου. Αυτό είναι που ετοίμασες ενώπιον των λαών για ευεργεσία των Ιουδαίων αλλά και των εθνικών. Είπαμε ότι ο Χριστός στην αρχή δεν τους αποκάλυπτε το μυστικό ότι ήρθε για όλους τους ανθρώπους, διότι θα άσκηζαν τα ρούχα τους κυριολεκτικά οι Εβραίοι. Δεν θέλαν οι Εβραίοι, ακούστε. Δεν θέλαν, ναι, οι, Εβραίοι, δεν θέλαν οι Εβραίοι να ευδοκιμήσει άλλος λαός. Είχαν μια περίεργη νοοτροπία ότι αυτή είναι εκλεκτή και οι άλλοι δεν είναι. Και αυτή η νοοτροπία ίσως τους έκανε τόσο αποκρουστικούς στα μάτια του Θεού, που στο τέλος φτάσανε στο σημείο να εξοντώσουν το Μεσσία, το λυτρωτή τους. Για να το προσέξουμε λοιπόν, ο εγωισμός, πόσο φοβερό, φρικτό πράγμα είναι και στα μάτια των ανθρώπων. Κανένας δεν αγαπάει τον εγωιστή άνθρωπο, αλλά χειρότερο είναι ακόμα στα μάτια του Θεού. Διότι ο Θεός σου λέει: Εγώ στα έχω δώσει όλα, και εσύ μου κάνεις τώρα το Θεό. Γιατί οι περισσότεροι, όταν δεν, αυτοί που λέμε άθεοι, τι γίνεται, έχουν βάλει στη θέση του Θεού, ας μην γελιόμαστε, τον εαυτό τους. Λέει, θέλω να δω το Θεό μου, λέει ένας. Λέω, πώς να δεις το Θεό, μέχρι πού θα τον δεις? Λέει, πάνω έτσι, στο στερέωμα. Λέω, εκεί στο στερέωμα έχεις βάλει τον εαυτό σου και τον εκρύβεις το Θεό. Δεν μπορεί να τον δεις. Όταν έχεις κάνει τον εαυτό σου από εδώ μέχρι τον ουρανό, και αυτό που λες, του λέω, το να δεις το Θεό επειδή το θέλεις εσύ, δεν λες, Κύριε, δεν είμαι άξιος να μου αποκαλυφθείς. Εντάξει, το ξέρω, είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Αλλά αν θέλεις, δείξε μου κάτι, ένα σημείο της παρουσίας σου. Αυτό πρέπει να πει ο άνθρωπος. Όχι, θέλω τώρα εγώ να δω εδώ το Θεό. Ας έρθει εδώ πέρα, λέει ένας. Να τον εδώ, μου λέει. Τι λες, μωρέ, σοβαρά, λέω. Ουσιαστικά δεν μπορεί να δει τον ήλιο του. Το Θεό μέσα από τις ενέργειές του, γιατί δεν μπορούμε να συναισθανθούμε την ουσία του Θεού ή τα χαρακτηριστικά του νοήματος. Μα δεν μπορούμε να δούμε τον ήλιο, κύριε Φουδουλάκη. Άμα τον κοιτάξει τον ήλιο, θα πα στον οφθαλμό. Περασμένο ο ανθρώπινο νου, αυτό είναι. Αυτό πρέπει να βιώσουμε κτλ. Ναι, και έτσι σας ακούμε, συνεχίζει. Λέω και τον ήλιο, αν τον δούμε κατάματα, θα τυφλωθούμε. Το ξέρω. Πόσο μάλλον το Θεό. Του είπε του Μωυσή, δεν μπορεί να με δει άνθρωπος και να ζήσει. Είμαι ατομική βόμβα, όπως το λένε. Είμαι ένα αφάνταστο πράγμα το οποίο δεν μπορεί ο άνθρωπος να το προσεγγίσει. Πώς θα το κάνουμε? Λοιπόν, νοητικά μόνο μπορούμε να δούμε το Θεό και μέσα στην ψυχή μας, έτσι. Το λέω καλά αυτό? Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Νοητικά, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα είναι τούτο σωτήριο. Και θα αποκαλυφθεί στα έθνη το αληθινό πρόσωπο του Θεού μέσω του Χριστού. Αφού από τον Ισραήλ κατάγεται ο άνθρωπος σωτήρι, και αφού τελικά ο Ισραήλ ως σύνολο θα εγκαταληφθεί, θα εγκολποθήσει το σωτήρα του αργότερα. Λοιπόν, οι Εβραίοι έκαναν το μεγάλο λάθος να μην δεχτούν τον Χριστό. Αλλά κάποτε, βλέπετε, είναι προφητεία και αυτή,
που το λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι θα τον εναγκαλιστούν τον Χριστό. Πότε? Μέχρι τις μέρες μας δεν βλέπω πολλά πράγματα. Υπάρχουν μερικοί Ισραηλίτες που έχουν γίνει χριστιανοί. Βάλτε μια νοτιλία, κυρία Τσακλή. Συνεχίσουμε, ναι. Υπάρχει χρόνος να ακούσουμε λίγο να ακούσουμε. Έναν άνθρωπο που έχει βιώσει με το δικό του προσωπικό στοιχείο, τον αξιότιμο Δήμαρχο Αμαρουσίου, έναν πραγματικό άνθρωπο, πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου, γιατρός συναδελφός σας, που όλο αυτόν τον καιρό είναι, έχει αφιερώσει ο κύριος Πατούλης το χρόνο του για να δώσει στον συνάνθρωπο. Και επειδή, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, αναφερόμαστε σήμερα για το τι μπορούμε να κάνουμε για τον άνθρωπο, και επειδή εσείς ασχολείστε με όλα αυτά, θα θέλαμε τη συμβουλή σας, θα θέλαμε και το τι κάνετε ακριβώς για να μας δουν οι φίλοι της εκπομπής. Ναι, καταρχήν καλησπέρα για... Να σε καλά, σας ευχαριστούμε που αποδείχτηκε. Για τον κύριο Τζακλή, τον εκλεκτό συνάδελφό μου. Καλησπέρα σας. Βεβαίως, καλησπέρα, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά στα ζητήματα της δικής του ειδικότητος. Ένας λαμπρός επιστήμων, αλλά και σε εσάς, κύριε Φουντουλάκη, μέσα από το συγγραφικό σας έργο έχετε γίνει αρκετά γνωστός σε εκείνους που ενδιαφέρονται πραγματικά για τη γνώση και την έγκριτη γνώση. Και χαίρομαι που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, είναι τιμή μας και θέλουμε για άλλη μια φορά να συγχαρούμε. Ξέρετε την εκτίμηση που έχουμε στο πρόσωπό σας και θα θέλαμε στις επόμενες εκπομπές να έρθετε εδώ στο στούντιο για να δουν και ο κόσμος ανθρώπους πρότυπα της εποχής, ανθρώπους που αφιερώνουν όλη τους την καρδιά, την ψυχή τους για τον συνάνθρωπο, κάτι που εκλείπει σήμερα, που ουσιάζει, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί ασχολείστε και με την πολιτική και δυστυχώς έχουμε άσχημα παραδείγματα και άσχημα πρότυπα πολλές φορές. Κύριε Βουτουλάκη, σας έχω υποσχεθεί, θα γίνει οπωσδήποτε αυτή η φιλοξενία, εφόσον με προσκαλείτε. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Είναι χαρά μου, γιατί πράγματι και σας παρακολουθούμε για τη δουλειά που κάνετε και η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω μέσα από την εκπομπή σας να ενημερώσουμε τον κόσμο για ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε. Βεβαίως. Για τον πολίτη και κυρίως τον ανασφάλιστο πολίτη. Θέλουμε και σαν ο Δήμος γενικότερα να προβάλλουμε και ό,τι κάνετε, γιατί πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Αυτά δεν προβάλλονται τα ωραία σήματα καλά. Και επειδή έχουμε ανησυχία για το και ο κ. Τσατσακλής, πολλές φορές μου το λέει, σας το λέω και εγώ, να συνεργαστούμε να προβάλλουμε το έργο σας, τις δραστηριότητες του Δήμου, του Ιατρικού Συλλόγου, ό,τι θέλετε μέσα από αυτό το βήμα της εκπομπής. Όντας Μαρουσιώτης και εγώ, το ξέρετε πολλά χρόνια και αυτά, και έχουμε ανησυχίες και προβληματισμούς εδώ με τον κύριο Τζακλή και θα θέλαμε τη δική σας στήριξη και συνεργασία. Ναι, βεβαίως. Θα έλεγα ότι καταρχήν, επειδή υπάρχουν και οι μέρες που έρχονται και βρισκόμαστε λίγο πριν τα Χριστούγεννα και την καινούργια χρονιά, είναι σίγουρο ότι η επιθυμία μας είναι όλοι οι πολίτες εδώ στο Μαρούσι, ανεξάρτητα την οικονομική τους κατάσταση και σε ποιες δυσκολίες βρίσκονται, να περάσουν καλά, να περνάνε καλά, και έχουμε ρίξει όλο το βάρος όχι μόνο να δώσουμε έργα υποδομής στους πολίτες μας, αλλά και όσοι δεν μπορούν, και έχουμε δώσει αυτή την υπόσχεση, αν δεν έχουν ένα πιάτο φαγητό ή αν δεν έχουν το φάρμακό τους ή το γιατρό τους επειδή είναι ανασφάλιστοι ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία η οποία είναι ωφέλιμη για αυτούς και την οικογένειά τους, να την προσφέρουμε μέσα από τις κοινωνικές μας υπηρεσίες, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και αναπτύσσοντας σειρά δράσεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή, θα έλεγε κανείς, είναι ανεκτυφιστικές σε ένα κράτος που θέλει αλλά δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που θα έπρεπε σήμερα και που η τοπική αυτοδιοίκηση με τη δική της, από τη δική της πλευρά προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο για αυτούς. Έτσι λοιπόν στο Μαρούσι, εκτός το ότι ενώπιση των Χριστουγέννων έχουμε κάνει πάρα πολλές, αν θέλετε, δράσεις για τα παιδιά, γιατί μας ενδιαφέρουν τα παιδιά, έχουμε κάνει και πάρα πολλά για εκείνους τους συμπολίτες μας που, όπως είπα και πριν, βρίσκονται σε μια δυσχερή λόγω της οικονομικής κατάστασης θέση. Χθες αυτό που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε μια πάρα πολύ όμορφη γωνιά όπου 500 άτομα περίπου συμπολίτες μας γεύτηκαν από χορηγούς ένα πλούσιο γεύμα ενώπιση των Χριστουγέννων. Έχουμε κάνει μέσα από το κοινωνικό μας παντοπολείο σειρά τροφίμων κοιτία τα οποία δίδονται σε όλους. Υπό αυτή την έννοια, επαναλαμβάνω, προσπαθούμε να δώσουμε τη χαρά μέσα σε αυτές τις μέρες
κάνοντας κι άλλες εκδηλώσεις για παιχνίδια, για βιβλία που μοιράζονται στις οικογένειες της ευπαθής. Όμως, αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι να καταλάβουμε όλοι μας, ιδιαίτερα όσο ποτέ άλλοτε αυτές τις μέρες, ότι ευτυχία και χαρά δεν μπορεί να υπάρξει όταν βλέπεις τον διπλανό σου δυστυχισμένο. Έτσι και έτσι, ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι το να πλώσεις το χέρι στο διπλανό σου, το να του πεις με χαρά τα χρόνια πολλά και να του πεις ότι έστω και ηθικά είμαστε εδώ κοντά σου, τότε και εκείνος ο μοναχικός άνθρωπος θα νιώσει ότι βρίσκεται σε μια οικογένεια και αυτή η οικογένεια είναι η ίδια η κοινωνία και οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Κύριε Παντώλη, αυτό είναι το μήνυμά μας και θα ήθελα αυτό το μήνυμα να περάσει και μέσα από την εκπομπή. Κύριε Δημαρχέ, σας... Που είπατε για τη χαρά που έχει ο άνθρωπος όταν δίνει, θα έλεγα ότι υπάρχει μια ωραία κριτική μαντινάδα. Δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας, μπορεί να την έχετε εσείς υπόψη σας. Λοιπόν, για τους τηλεθεατές μας. Που λέει ότι δεν πάσεις στον παράδεισο όσα κεριά να ανάψεις, αν με τον πόνο του αλουνού και εσύ μαζί δεν κλάψεις. Νομίζω είναι... ότι η σοφία του λαού της Κρήτης. Ναι, είδατε ότι η σοφία του λαού της Κρήτης. Βρίσκεται παντού. Βρίσκεται παντού. Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι επειδή σχετίζεται και με το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και σας το είπα, έχουμε κάνει μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση τα κοινωνικά φαρμακεία, τα οποία ουσιαστικά δίνουν θεραπεία σε πρωτοβάθμια περίθαλψη σε πολίτες οι οποίοι έχασαν τη δυνατότητα να έχουν ασφαλιστικό φορέα επειδή είχαν καταστήματα και τα κλείσανε, είτε επειδή ήταν άνεργοι μακροχρόνοι και χάσαν την ασφαλιστική τους δυνατότητα. Εμείς μέσα από τα ιατρία μας, από εθελοντές γιατρούς, οποίους θέλω να ευχαριστήσω, αλλά και μέσα από τους συμπολίτες μας, αλλά και από φαρμακευτικές εταιρείες, έχουμε δημιουργήσει το κοινωνικό φαρμακείο και κάθε ένας ανασφάλιστος, ο οποίος έχει χρόνια πάθηση, εντελώς δωρεάν, παίρνει το φάρμακό του. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια προσφορά, η οποία είναι μέγιστη, έτσι την κρίνω, διότι αντιλαμβάνεστε μη συμπτωματικές, και το ξέρει ο κύριος Τσακλής, κύριε Φουτουλάκη, ασθενείς οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί από υπέρταση, από διαβήτη ή από άλλες ασθένειες τις οποίες θα έπρεπε να παίρνει χρόνια θεραπεία, την κρίνει, παίρνει. Αυτό θα σήμαινε και για το ίδιο το εθνικό σύστημα μεγάλη επιπλοκή και μεγάλο κόστος, διότι θα φτάνουμε στο νοσοκομείο με ιδιαίτερες επιπλοκές. Άρα λοιπόν από τον ίδιο το συμπολίτη μας έχουμε δημιουργήσει αυτά τα κοινωνικά φαρμακεία και είναι και αυτό μια δράση που μέχρι πέρυσι δεν υπήρχε και σήμερα υπάρχει σε επαρκή επίπεδο, επαρκές επίπεδο. Θέλουμε να μας κάνετε πριν κλείσουμε μια ευχή και το όραμά σας, το όνειρό σας για το νέο έτος, πώς οραματίζεστε για το Δήμο Μαρουσίου ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και ο Σατζακλής μου λέει τώρα ότι θα προσπαθήσει και αυτός να συμβάλλει στο έργο του Ιατρικού Συλλόγου καθώς είναι γιατρός. Τώρα μας σας, τα όνειρά σας κύριε Δήμαρχε για το Δήμο, τι θα θέλατε έτσι να μας πείτε. Κοιτάξτε, καταρχήν όσον αφορά το Δήμο, θα σας πω ότι η πρόθεσή μας είναι να κάνουμε μέσα από το υπερτοπικό κέντρο όμορφες γειτονιές. Ήδη πολλά προγράμματα και μελέτες που έχουν κατατεθεί έχουμε βρει χρηματοδοτική δυνατότητα και ξεκινούν σειρά έργο στις γειτονιές. Η πρόθεση είναι να είναι η κάθε γειτονιά μια ανθρώπινη γειτονιά με ασφάλεια, με δυνατότητα και οι ανάπηροι για πεζοδρόμια αλλά και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν να έχουν τη δυνατότητα μέσα από αυτή την πόλη. Αυτός είναι ο μέγιστος αγώνας και φυσικά, όπως είπα και πριν, κανένας δημότης μας να μην νιώθει ότι είναι μόνος του, διότι υπάρχουν κοντά του συμπολίτες και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Να, όσον αφορά το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, του Ιατρικού Συνόμου Αθηνών και της Αποστολής Αρχιεπισκοπής, θα σας έλεγα ότι δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές γιατροί, αλλά και όλοι οι άλλοι υγειονομικοί εθελοντές. Είναι μεγάλη τιμή να μπορούσε να έρθει ένας έκριτος επιστήμονας όπως ο κ. Σατζακλής να προσφέρει στις δικές του υπηρεσίες. Και θα έλεγα ότι αυτό που κάνει έκπληξη μεγάλη, όχι σε μένα αλλά στον κόσμο, είναι πως λαπρά ονόματα βρίσκονται και δίνουν κάποιες ώρες για αυτούς τους ανθρώπους, τους ανασφάλιστους συμπολίτες. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας και μέσα από αυτό το έργο πιστεύουμε ότι θα ανακουφίσουμε αυτούς μέχρι το κράτος, όπως είπα και πριν, να μπορέσει να αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Και μέχρι τότε όμως
εμείς θα κάνουμε αυτό που λέει η συζήτησή μας. Μάλιστα, να έχουμε μια επαφή μέσω του κυρίου Φουντουλάκη και να τα ξαναπούμε. Λέει ο κύριος Ζακλής. Χαρά μου θα είναι. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά σε όλους. Και του χρόνου να είναι όλα καλύτερα, να τα δούμε πιο αισιόδοξα και πραγματικά η αισιοδοξία αυτή να πιάσει τόπο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κάθε οικογενειακή ευτυχία σας ευχόμαστε, κύριε Δήμαρχε. Να συνεχίσουμε, κυρία Τσακλή. Απλά να δούμε το σημείο που βρισκόμαστε, γιατί κάποιος μπορεί να άνοιξε τώρα το τηλεοπτικό του δέχτη, να δει πού βρισκόμαστε και τι εξετάζουν, τι αναλύουμε για κάποιον που άνοιξε τώρα. Είμαστε εκεί πέρα που ο Σιμεών παίρνει τον Χριστό και σύμφωνα με τις προφητείες που γνωρίζει, αναγνωρίζει στο πρόσωπό του το σωτήρα του Ισραήλ. Αυτά η Παναγία τα ακούει, τα κρύβει μέσα στην καρδιά της, λέει, σαν ιερά θέσφατα, διότι θα έχει να αντιμετωπίσει πολλούς επικριτές αργότερα, πολλούς οι οποίοι θα μιλάνε εναντίον του Χριστού και πρέπει να γνωρίζει τι είναι ο Χριστός. Και πράγμα που πρέπει να το κάνουμε και εμείς οι χριστιανοί, να ξέρουμε μια απολογητική, δηλαδή να έχουμε απάντηση εύκολη σε αυτό που μας ρωτάνε μερικοί, γιατί πολλοί έχουν απορίες. Άλλος λέει πού ήταν ο Χριστός μεταξύ 12 και 30 χρονών. Άλλος λέει αν ήταν Έλληνας ή όχι κλπ. Απορίες πολλές. Να ξέρουμε λοιπόν λίγη θεολογία πάνω σε αυτά και να μπορούμε να απαντάμε στους ανθρώπους, ώστε να τους πείθουμε με τη δύναμη του Θεού βέβαια πάντοτε, ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Δεν υπάρχει άλλο όνομα στη γη, όπως λέει κάτω από τον ουρανό, το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν υπάρχει άλλο όνομα, λέει, που να μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Μόνο διαμέσου του Χριστού και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα την συνέχεια, ευλόγησε ο Σιμεών τη Μαρία και τη μητέρα και το παιδί και είπε ότι πολλοί θα πέσουν και θα απολεστούν λόγω του ότι δεν θα αποδεχθούν αυτό το παιδί και πολλοί θα σωθούν. Είναι σημείο αντιλεγόμενων ο Χριστός. Δεν είναι σημείο αντιλεγόμενο. Δεν είναι η προφητεία αυτή. Και σήμερα ακόμα, κύριε Φουντουλάκη, είναι σημείο αντιλεγόμενο. Άλλοι τον εθέλουν, άλλοι τον επολεμούν. Άλλοι τον εμπιστεύουν, άλλοι προσπαθούν να τον δια της σιωπής, έτσι. Υπάρχει αυτός ο τρόπος να εξοντώσει κάποιον άνθρωπο, ξέρετε. Να μην μιλάς ποτέ για αυτόν. Αλλά έλα που μιλάνε τα ροκ συγκροτήματα και λένε εναντίον του Χριστού. Γιατί λένε μόνο εναντίον του Χριστού, κύριε Φουντουλάκη, ενώ υπάρχουν κι άλλοι. Βρίζουν μόνο τον Χριστό. Γιατί? Γιατί ο Σατανάς πολεμάει τον Χριστό. Αυτόν δεν θέλει. Τους άλλους όλους δεν τον επηρεάζουν οι άλλοι. Πολεμάει τον Χριστό και τους Ορθοδόξους που τον έχουν κατά κέραιο τρόπο. Αυτή είναι η πάλη που γίνεται μέσα στις εκκλησίες και μέσα αυτά και καμιά φορά βλέπετε ότι γίνονται αναταραχές και λοιπά και ξέρω εγώ στους Ορθοδόξους. Αν πάτε σε μια καθολική εκκλησία, όπως μου έχουν πει, εγώ δεν έχω πάει, είναι όλοι σε τέλεια τάξη, λέει. Δεν ακούγεται τσικ, δεν πέφτει καρφίτσα. Καλά, εντάξει, και στους πεθαμένους είναι έτσι. Δεν πέφτει καρφίτσα και στο νεκροταφείο, άμα πας, πέφτει καρφίτσα, δεν ξέρω. Δεν πέφτει καρφίτσα και εκεί. Αλλά εδώ γίνεται πάλι. Γίνεται αναμόχλευση. Θα σου πούνε γιατί μιλάς για τον Χριστό, είσαι τρελός. Στον 20ο αιώνα μου λέει ένας και μιλάς για τον Χριστό, δεν βρήκες τίποτα άλλο να πεις. Λέω εσύ τι θα έλεγες ανώτερο από αυτό. Τι σου κάθεται έτσι πιο στο μυαλό καλύτερα από τον Χριστό, ποιο πρόσωπο, ποιο άνθρωπο, τι να ακολουθήσω. Ένας μου λέει, μάλιστα μου λέει, εγώ σου λέω και στο υπογράφω ότι δεν υπάρχει μετά θάνατο ζωή. Του λέω, εσύ μπορεί να το λες και να το υπογράφεις. Αλλά δεν είσαι εσύ τίποτα. Σαν και εμένα, είσαι και σαν οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Εγώ έχω την υπογραφή του Χριστού πάνω σε αυτό ότι υπάρχει μετά θάνατο ζωή. Οπότε τι θα ακολουθήσω, τη δικιά σου υπόθεση για του Χριστού την υπόθεση. Και μου λέει, αφού σκέφτηκε λιγάκι, μου λέει, έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να ακούσω έναν κοινό άνθρωπο που μου λέει δεν υπάρχει μεταθάνατο ζωή. Ποιος είναι αυτός για να το πει? Ο Χριστός μαρτύρησε, πέθανε, αναστήθηκε και μας είπε υπάρχει μεταθάνατο ζωή. Αυτόν πιστεύουμε εμείς. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Και όπως πήγε προχθές ο φίλος εκείνος που μιλάγαμε, λέω Καζαντζάκη, δεν ήταν χριστιανός. Μα αφού δεν προσδοκούσε ανάσταση νεκρών, πώς θα είναι χριστιανός? Ναι, καθώς το λέει, το πιστεύω. Λέτε για το πιστεύω τώρα και του ανάσταση νεκρών. Θέλετε να κάνετε κι εσείς κοιτάξτε, όχι, σας, απλά θέλουμε να μιλάω μόνο εγώ. Όχι, κύριε Τσακλή, για να, επειδή ενημερωνόμαστε για τον χρόνο, έχουμε ακόμα 6 λεπτά. Απλά για να γνωρίζετε κι εσείς πόσο χρόνο για να κλείσει η εκπομπή. Πώς θέλετε, ποια είναι τα κομβικά σημεία που πρέπει να σταθούμε στα 6-7 λεπτά που έχουν απομείνει για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή? Θέλετε, πείτε μας κάποια βασικά στοιχεία να ανακεφαλαιώσουμε.
το μήνυμα, τι πρέπει να δουν οι φίλοι, πού πρέπει να σταθούν για να βιώσουν για πρώτη φορά την εορταστική ατμόσφαιρα, να τη βιώσουν πραγματικά και όχι τυπικά και όχι διαμέσου των ψυχικών νοσημάτων και προβλημάτων. Ποιο είναι λοιπόν το βασικό σημείο που θα θέλετε να σταθούμε? Το βασικό σημείο είναι ότι έδωσε το μεγαλύτερο μήνυμα ταπεινοφροσύνης ο Χριστός, λέγοντας, κύριε Φουντουλάκη, εγώ είμαι ο τελευταίος των ανθρώπων και ήθελα να γεννηθώ μέσα σε ένα στάβλο. Ενώ εμείς δεν γεννηθήκαμε σε στάβλο, γεννηθήκαμε σε νοσοκομεία, στο σπίτι μας, ο Χριστός ταπεινώθηκε, ήρθε στο έσχατο σημείο της ταπεινώσεως και γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο. Και προσκυνήθηκε από τον Όνο και το Βου, δηλαδή το Βόδι. Και το έκανε αυτό επί σκοπού, για να αποδείξει ότι τα ζώα προσκυνάνε το Θεάνθρωπο Χριστό. Έχουν λίγο μυαλό περισσότερο από τους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνουν? Προσκυνάνε τα ζώα οι άνθρωποι. Μην ξεχνάτε ότι όταν πήγε ο Μωυσής επάνω στο βουνό, προσκυνούσαν τον Χρυσό Μοσχάρι. Και στην Ελλάδα προσκυνούσαν τον Απόλλωνα, ας πούμε. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι λαϊκοί, ας πούμε, άνθρωποι. Ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας δεν προσκυνούσαν τα αγάλματα, γιατί ήταν άνθρωποι σοφοί και ξέραν ότι τα αγάλματα τι να σου κάνουν. Αλλά μερικοί νομίζουν ότι τα αγάλματα είναι θεοί και τα προσκυνούσαν. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος προσκυνάει κάτι που είναι χειροποίητο, αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε φοβερή πλάνη. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός να προσκυνηθεί από τα ζώα αυτά που προσκυνούσαν οι άνθρωποι σαν θεούς. Μην ξεχνάτε στην Αίγυπτο ότι προσκυνούσαν και τις γάτες και τις κουκουβάγες κλπ. Είχε πέσει πάρα πολύ δηλαδή η ανθρώπινη αντίληψη πάνω σε αυτά τα θέματα. Και έτσι ήρθε ο Χριστός εδώ πέρα να προσκυνηθεί και να λάβει τρία δώρα, τα οποία θα τα πούμε και στην επόμενη εκπομπή. Θα πούμε για τα τρία δώρα του Χριστού, εφόσον δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε εδώ, αλλά θα κάνουμε μια ανοίξη εδώ να πούμε. Βεβαίως. Ότι αυτά τα τρία δώρα ήταν σοφά δώρα. Ήταν το χρυσάφι που το δίνουμε σαν βασιλικό δώρο. Σε βασιλιά δεν μπορεί να δώσει τώρα ένα πάργυρο σκεύος ή κάτι τέτοιο. Θα δώσει ένα χρυσό σκεύος ή τίποτα. Του δώσανε Σμύρνα, που είναι ένα προϊόν το οποίο τυλίγουν τις γάζες για να ενταφιάσουν, συμβολικά λέγοντας ότι είσαι και άνθρωπος και μπορείς να πεθάνεις, ας πούμε, όπως και όπως ο Χριστός πέθανε βέβαια, ασχέτως αν αναστήθηκε σαν Θεός, έτσι. Και σαν άνθρωπος αναστήθηκε και σαν Θεός αναστήθηκε, γιατί ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Και του δώσανε ακόμα και τι άλλο, λιβάνι, το οποίο πού το δίνουμε το λιβάνι? Ποιος δίνει λιβάνι να το κάψει για έναν άνθρωπο? Δεν το έκανε. Το κες για τη θεότητα το λιβάνι. Άρα, αυτός που δώσε το λιβάνι, ο μάγος, ο Πέρσης, ο βασιλιάς δηλαδή, μάγος, όχι με την έννοια τη σημερινή ότι έκανε μαγεία, μαύρη μαγεία ο άνθρωπος, απλώς ήταν αστρονόμος, κοίταγε τα άστρα και ήξερε πολλά πράγματα. Εκείνους που ήξεραν πολλά περισσότερα από τους άλλους και ήταν μελετητές, σου λέγανε μάγος. Ναι. Αυτός δώσε λοιπόν το λιβάνι, γιατί τον εθεώρησε από τις γραφές που έβλεπε και τα κείμενα, ότι είναι και Θεός ο Χριστός. Αλλά θα τα πούμε διεξοδικότερα. Ναι, θα τα πούμε και στην επόμενη εκπομπή, κυρία Τζακλή. Πριν κλείσουμε, να ευχηθούμε στους φίλους τα χρόνια πολλά και για, και για κάθε οικογενειακή ευτυχία. Πριν πούμε τις ευχές από εμένα και τον κύριο Τζακλή σε λίγο, να δούμε και ακούσουμε και τα κάλαντα που τα ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ωραία κάλαντα αυτά, κυρία Τζακλή. Βεβαίως. Αυτά που ακούμε τώρα. Μπορείτε, αν τηλεφωνήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να ρωτήσετε πληροφορίες για τη συγγραφική μου δραστηριότητα. Βλέπουμε και τα βιβλία, τις εργασίες μου, η έννοια της ψυχής. Στην επόμενη εκπομπή, την άλλη Κυριακή το βράδυ, θα δούμε και την έννοια του χρόνου. Μίλησε ο κ. Τζακλίτς πριν για την κρίση. Θα τα δούμε αυτά στην επόμενη εκπομπή. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την έννοια του χρόνου. Ο χρόνος, πώς αξιοποιείται, πώς τον βιώνει η ανθρώπινη ψυχοπνευματική ολότητα. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον νεοπλατωνισμό, την φύση, την σιωπή, την ηρεμία της φύσεως, της σιωπής, και τη γαλήνη. Η γαλήνη πρέπει να υπάρχει στις ανθρώπινες ψυχές. Όλα αυτά εξετάζονται σε αυτό το βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και την φιλοσοφία και την πατερική παράδοση. Οι δύο αυτοί κόσμοι. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τα θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Το επόμενο βιβλίο, το έκτο βιβλίο, είναι το βιβλίο του κ. Ατζακλή. Αρχή Ελλάδα και Χριστιανισμός. Έχετε γράψει και άλλα βιβλία για την παγκοσμιοποίηση, για τη νέα εποχή. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τώρα πια πολλά τεύχη. Έχω λίγα στο σπίτι και
Είναι ελάχιστα, αλλά μπορούμε να τα διαθέσουμε. Να τα διαθέσετε και τα λοιπά για την βοήθεια, για τη στήριξη τη εκπομπή, για να συνεχίσει αυτή η εκπομπή. Να υπάρχει, να υφίσταται. Με τα DVD του κυρίου Ατζακλή, θα μας πείτε σε μισό λεπτό τι είναι τα DVD. Απλά να πούμε και τους φίλους μας παρακολουθούν, μπορεί να κερδίσετε πολλά βιβλία, εικόνες από εμένα, τον κύριο Ατζακλή, πολλές προσφορές, δώρα. Μπορείτε να προβάλλετε τις ιδέες, το κατάστημα, τη σκέψη σας. Έρχονται πολλοί φίλοι και οι Ατζακλή και μας λένε, μπορούμε να προβάλλουμε κάτι με ένα οικονομικό κόστος, γιατί δεν μπορούμε να, πολλές φορές να τα επεξέλθουμε σε αυτό που μας ζητάνε κάπου αλλού. Και εμείς λέμε, ναι, εδώ μπορούμε, επειδή ουσιαστικά έχουμε σε θεωρητική βάση αυτή η εκπομπή, να το κάνουμε και αυτό για προσφορά από τους φίλους. Μιλήσαμε σήμερα τη χαρά των εορτών. Μπορούμε να βιώσουμε αληθινά Χριστούγεννα, αληθινές εορτές, μέσα από τα πράγματα που είπαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μέσα από τη γνώση, μέσα από την ενότητα, μέσα από να αποβάλουμε τους ακομούς, να ηρεμήσουμε γενικότερα, να βγάλουμε την κατάθλιψη, να ενωθούμε όλοι μαζί, να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τέλειοι, ότι είμαστε άνθρωποι με έχοντες ανάγκες, ένστικτα ορμές, όπως μας λένε οι μεγάλοι ψυχολόγοι, όπως μας λέει ο Πλάτωνος, ότι η ψυχή του ανθρώπου διαιρείται σε κάποια επίπεδα. Και θα δούμε και στην επόμενη εκπομπή, κλείνοντας, πώς η προσευχή μπορεί να βοηθήσει στην ίαση, όπως μας λέει ένας καθηγητής της ιατρικής σχολής του Harvard. Μείνετε και κοντά μας και στην επόμενη εκπομπή, θα τα δούμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Να ευχηθούμε τώρα, λοιπόν, γιατί με μας πιέζουν. Εμείς από τη δικιά μου μεριά, να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε ευλογημένα Χριστούγεννα να περάσουμε φέτος. Παρόλες τις αντιξιότητες, να πούμε να ευχαριστώ στον Θεό που ακόμα υπάρχουμε και ζούμε, να του ζητήσουμε τη βοήθειά του και μέσα στην Εκκλησία να γεμίσουμε από θάρρος, ελπίδα και υπομονή. Ναι, κύριε Ατζακλή. Έτσι, λοιπόν, από τον κύριο Ατζακλή, εδώ τον σταθερό συνεργάτη, τον φίλο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Καλή πρόοδο, με φωτισμό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 10.30 το βράδυ, την ερχόμενη Παρασκευή και την εκπομπή αυτή στις 2 τη νύχτα σε επανάληψη. Ευχαριστούμε πολύ. Η επικοινωνία μας συνεχίζεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο που βλέπατε και διάρκεια αυτής της εκπομπής. Να είστε καλά και πάλι χρόνια πολλά και κάθε οικογενειακή ευτυχία από τον κύριο Τσακλή και από μένα. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Χαίρετε.